προσωπικού, όμως μειώθηκαν και πολλές άλλες δαπάνες για υλικά, φάρμακα και παροχές. Έτσι, η χώρα μας είναι η χώρα με τον μικρότερο προϋπολογισμό σε δαπάνες για τη δημόσια υγεία ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΩΣΑ. Είχαμε επίσης διεύρυνση της αγοράς υγείας μέσω εκτεταμένων ιδιωτικοποιήσεων. Ταυτόχρονα είχαμε και μια ατελείωτη προπαγάνδα που καθιέρωσε ένα νέο λεξικό και νέους όρους για να κρύψει την βαρβαρότητα της πολιτικής εις βάρος της υγείας των πολιτών. Έτσι λοιπόν σε αυτό το νέο λεξικό η απορρίθμιση ονομάστηκε μεταρρύθμιση, οι απολύσεις ονομάστηκαν κινητικότητα και διαθεσιμότητα, το λουκέτο στα νοσοκομεία ονομάστηκε αλλαγή χρήσης. Αυτή είναι η σκληρή και πολλές φορές απάνθρωπη πραγματικότητα που πριν από 2 μήνες παραλάβαμε, που πριν από 2 μήνες η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας μόλις ανέλαβε, βρήκε μπροστά της μετά από 5 χρόνια διάλυση στον χώρο της δημόσιας υγείας. Πρωταρχικό μας μέλημα, να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, ώστε βήμα-βήμα, με σκληρή προσπάθεια, να ανατρέψουμε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα και να ανακουφίσουμε την κοινωνία. Να ανατρέψουμε κάθε αποκλεισμό από την πρόσβαση σε αξιόπιστη υγειονομική φροντίδα και να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ένα σχέδιο εξάλειψης των διαχρονικών παθογενειών και των στρεβλώσεων του. Καθήκον, αλλά και προτεραιότητα της κυβέρνησής μας, είναι να ανατρέψουμε τα κοινωνικά ερείπια του μνημονίου στον χώρο της υγείας και να αναβαθμίσουμε το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αλλά όχι μόνο στα λόγια, στην πράξη, κυρίως για τα φτωχά λαϊκά στρώματα, αλλά όχι μόνο για τα φτωχά λαϊκά στρώματα, για όλους τους πολίτες. Κυρίες και φίλοι, σε πλήρη εναρμόνιση με τις προτεραιότητές μας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την στροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη, σε πλήρη εναρμόνιση με τις προεκλογικές μας εξαγγελίες, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να ανακοινώσουμε τους κεντρικούς άξονες της πολιτικής μας στον χώρο της υγείας. Ξεκινάμε με την υλοποίηση του προγράμματός μας για ισότιμη πρόσβαση του πληθυσμού στο δημόσιο σύστημα υγείας και στο φάρμακο. Πολύ σύντομα θα βγει σε δημόσια διαβούλευση η κοινή υπουργική απόφαση που έχει επεξεργαστεί η ομάδα εργασίας για τους ανασφάλιστους. Η στόχη μας είναι η ισότιμη πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας για όλους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, η διεύρυνση των παροχών σε φάρμακα, πρόληψη, εμβολιασμούς και διαγνωστικές εξετάσεις. Διότι η υγεία είναι δικαίωμα και αγαθό στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα από το αν είναι ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι μετά από αυτήν την τρομακτική κρίση που έχει περάσει ο τόπος μας. Στόχος μας είναι επίσης η θέσπιση μιας ευρύτερης λογικής πρόνοιας σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Επεξεργαζόμαστε τη λήψη άμεσων μέτρων αντιμετώπισης της κατάρρευσης των δημόσιων δομών. Και πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις την κατάρρευση των δημόσιων δομών αν δεν έχεις ανθρώπινο δυναμικό? Συνεπώς προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση των δομών με ανθρώπινο δυναμικό. Το σχέδιο που θα υλοποιήσουμε θα καλύπτει τις επίγουσες ανάγκες και θα εξασφαλίσει την επιβίωση του δημόσιου συστήματος υγείας που σήμερα είναι υποαίρεση. Γι' αυτό λοιπόν κατά προτεραιότητα προσανατολιζόμαστε να ενισχύσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας με προσωπικό. Γι' αυτό λοιπόν και το σχέδιό μας περιλαμβάνει την πρόσληψη 4.500 ατόμων εξειδικευμένου προσωπικού, γιατρών, νοσηλευτών, καθώς και παραϊατρικού προσωπικού,
με στόχο την στελέχωση των κενών νευραλγικών θέσεων σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και οργανισμούς. Με αυτή την κίνηση, με αυτή την στοχευμένη παρέμβαση, αναμένουμε να έχουμε άμεση επίδραση στην ποιότητα του επιπέδου των υπηρεσιών υγείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας. Από τις 4.500 αυτές θέσεις, οι 700 θα τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα εκεί όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη, στα νησιά του Αιγαίου, την Θράκη, την Δυτική Μακεδονία και τη Θεσπρωτεία. Πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησής μας αποτελεί όμως και η πλήρης και άμεση αναδιοργάνωση του ΕΚΑΒ, ώστε να καλύπτει τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού. Επίσης, άμεσα προχωράμε στην διασφάλιση της λειτουργίας των μονάδων εντατικής θεραπείας και μονάδων αυξημένης φροντίδας, με ενίσχυση του προσωπικού τους, ώστε να ανοίξουν όλα τα κρεβάτια, γιατί σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα να έχουμε μονάδες με κρεβάτια κενά, γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω έλλειψης προσωπικού. Αυτό είναι αδιανόητο. Συνεπώς, προτεραιότητά μας είναι η διασφάλιση λειτουργίας των ΜΕΘ και των ΜΑΘ, με ενίσχυση του προσωπικού, ώστε να ανοίξουν όλα τα κρεβάτια και να σταματήσει άμεσα αυτή η φρικτή ταλαιπωρία των ασθενών που έχουν ανάγκη εντατικής και αυξημένης φροντίδας. Ταυτόχρονα, διασφαλίζουμε την λειτουργία των ογκολογικών νοσοκομείων και των δομών ψυχικής υγείας. Η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας υγείας επίσης, ως βασικού πυλώνα του ΕΣΥ, είναι για μας μια άμεση προτεραιότητα. Και η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι η παρέμβαση που θα ανακουφίσει το σύστημα, καθότι στη χώρα μας δυστυχώς ελλείψει πρωτοβάθμιας φροντίδας. Έχουμε αυτή τον υπερβολικό φόρτο εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία, πράγμα που δυσχεραίνει εξαιρετικά την δυνατότητα ανταπόκρισης του συστήματος σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Πιο συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε ήδη παρεμβάσεις για την κατάργηση των μνημονιακών ρυθμίσεων που έχουν συντελέσει στη διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ανασυγκρότηση του ΕΚΑΒ, παρεμβάσεις για το φάρμακο και τα φαρμακεία για την ψυχική υγεία, εγκάλυψη θέσεων γιατρών στην περιφέρεια, προστασία δικαιωμάτων ασθενών για τη διοίκηση των νοσοκομείων. Θέλω όμως να σας πω ότι σήμερα δεν κάνουμε την αρχή, παρότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου βρίσκεται μόλις 2 μήνες και έχει να αντιμετωπίσει αντίξωες συνθήκες, έχει ήδη σχεδιάσει και έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση. Είμαι ευτυχής λοιπόν που σήμερα είναι η πρώτη μέρα μετά τη δημοσίευση στο φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης της κατάργησης αυτής της απαράδεκτης υποχρεωτικής πληρωμής των 5 ευρώ για την είσοδο και εξέταση των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Χθες δημοσιεύτηκε στο φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης η κατάργηση αυτής της απαράδεκτης υποχρεωτικής εισόδου στα δημόσια νοσοκομεία. Στα δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας από εδώ και στο εξής θα έχουν δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης και περίθαλψης όλοι οι πολίτες. Ολοκληρώνουμε επίσης την νομοθετική κατοχήρωση των δικαιωμάτων των ασθενών εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών. Επανασχεδιάζουμε την λειτουργία και τα αντικείμενα των γραφείων εξυπηρέτησης πολιτών στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αναβαθμίζοντάς τα σε γραφεία προστασίας δικαιωμάτων των ασθενών σε συνεργασία
με τον συνήγορο για την κοινωνική πολιτική. Προχωράμε άμεσα στην υλοποίηση της προεκλογικής μας δέσμευσης για τον εθνικό ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, που αποτελεί εξάλλου και ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο θα βελτιωθεί εντυπωσιακά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα θα εξασφαλιστεί και η μείωση του κόστους υγείας. Έχουμε επίσης ήδη ανοίξει το διάλογο με τις ένοπλες δυνάμεις, ώστε να εξετάσουμε την αξιοποίηση και των στρατιωτικών νοσοκομείων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων στη Δημόσια Υγεία, ιδιαίτερα για την ενίσχυση άγωνων και απομακρυσμένων περιοχών που μέχρι σήμερα δεν είναι εύκολη η πρόσβαση σε ιατρικό προσωπικό. Την ίδια στιγμή επεξεργαζόμαστε πλαίσιο κινήτρων για την ενίσχυση αυτών των άγωνων και απομακρυσμένων, ιδιαίτερα νησιωτικών ή ορεινών περιοχών, σε ιατρικό προσωπικό. Κίνητρα προκειμένου να πηγαίνουν γιατροί και προσωπικό σε αυτές τις περιοχές. Ενώ πρόκειται να προωθήσουμε την εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων τηλεϊατρικής για την άμεση αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε αυτές τις περιοχές. Ήδη επίσης καταργήσαμε την υγειονομική διάταξη 39α, την διάταξη στην οποία βασίστηκε αυτή η ρατσιστική διαπόμευση των οροθετικών γυναικών, προσβάλλοντας την ίδια την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Φίλες και φίλοι, να πω και δύο λόγια για το θέμα του φαρμάκου. Στον τομέα του φαρμάκου η προσέγγιση μας λαμβάνει υπόψη της την ανάγκη προάσπισης δημόσιας υγείας, την εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και της επάρκειας ελεγμένων και ποιοτικώς άρτιων προϊόντων. Η αναβάθμιση και η αναδιοργάνωση του ΕΟΦ, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου, αποτελεί για μας άμεση προτεραιότητα, καθώς ο οργανισμός αυτός θα αποτελέσει το βασικότερο εργαλείο για την υλοποίηση της πολιτικής μας. Ταυτόχρονα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας φαρμάκου μέσω δημιουργίας άμεσων και έμεσων κινήτρων για την αύξηση της εγχώριας παραγωγής, με απότερο στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ελληνικής βιομηχανίας και των εξαγωγών της, με άμεση επίδραση στις θέσεις εργασίας και στο ΑΕΠ, στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας. Θέλω επίσης, φίλες και φίλοι, να καταστήσω σαφές. Η κυβέρνησή μας, που ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου αυτή την κρίσιμη στιγμή, έχει προτεραιότητά της τον άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν θα ανεχθούμε. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε. Γι' αυτό και θα είμαστε αμήλικτοι σε κάθε φαινόμενο διαφθοράς, απάτης, σπατάλης, ιδιαίτερα στον χώρο της υγείας. Δεν θα υπάρξει η παραμικρή ανοχή στην εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου προκειμένου κάποιοι, κάποια συμφέροντα, κάποιοι συγκεκριμένοι να συνεχίζουν να πλουτίζουν ανενόχλητοι. Δεν θα υπάρξει παραμικρή ανοχή σε σκάνδαλα και σε σχέδια κερδοσκοπίας, διότι εδώ υπήρξε κερδοσκοπία με σχέδιο και κατ' εξακολούθηση. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο άμεσα προωθούμε την ενιαιοποίηση και διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων στον χώρο της υγείας και του φαρμάκου,
και την υιοθέτηση ενός ηλεκτρονικού συστήματος καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς στο σύστημα υγείας. Με τον τρόπο αυτό υπολογίζουμε ότι μπορούν να εξοικονομηθούν τεράστιοι πόροι, καθώς τα χρήματα που χάνονται από αυτή την πανευρωπαϊκή και παγκόσμια μάστιγα της απάτης στον χώρο της υγείας και τελικά χρήματα που μετακυλίονται στην πλάτη των πολιτών, τα χρήματα αυτά μπορούν να φτάνουν, σύμφωνα και με τις έρευνες του ΟΣΑ, έως και το 10% του προϋπολογισμού. Αυτό δεν μπορούμε να το ανεχθούμε, ιδίως σε μια χώρα που βρίσκεται σε ανθρωπιστική κρίση, σε κοινωνική κρίση. Η υγεία λοιπόν από θύμα των μνημονίων, η υγεία από θύμα της λιτότητας, έχουμε στόχο να γίνει ξανά θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε κάτοικο αυτής της χώρας. Και αυτή τη δέσμευση να αναλαμβάνουμε απέναντι στον ελληνικό λαό με όποιο κόστος, αλλά και με στρατηγικό σχέδιο και όραμα. Ξέρετε, διαθέτουμε τη δύναμη, διαθέτουμε πάνω απ' όλα την αποφασιστικότητα, και αυτό είναι το κλειδί της παρέμβασής μας στα πολιτικά πράγματα και κοινωνικά πράγματα της χώρας, ιδιαίτερα όμως στον χώρο της υγείας. Διαθέτουμε την αποφασιστικότητα να συγκρουστούμε με τα λογή συμφέροντα που στέρισαν όλα αυτά τα χρόνια από τους Έλληνες πολίτες, από τους πολίτες αυτής της χώρας, το βασικότερο, το πολυτιμότερο αγαθό, το αγαθό της δημόσιας υγείας. Παλεύουμε για μια οικονομία των αναγκών και για μια κοινωνία των συλλογικών αγαθών, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το χώρο της υγείας, βήμα το βήμα και σε συνεργασία με τους ανθρώπους, το βασικό κύτταρο, το δυναμικό στο χώρο της υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές, ιατρικό προσωπικό. Θα συνεχίσουμε μαζί με τους πολίτες, γιατί η αναβάθμιση, η ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι και υπόθεση των ίδιων των πολιτών, μέσα από την καθημερινή τους επαφή και συναναστροφή με τους γιατρούς, το προσωπικό, στα δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος μας. Αυτό είναι το μεγάλο μας όραμα. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να ανατρέψουμε αυτές τις συνθήκες της βαρβαρότητας και της κοινωνικής διάλυσης. Συνθήκες που τις βλέπουμε πρωτίστως στα δημόσια νοσοκομεία. Με αυτό το όραμα, με αυτήν την αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα θα προχωρήσουμε βήμα το βήμα να φτιάξουμε μια χώρα που θα αξίζει σε όλους εμάς να ζούμε και να είμαστε ικανοποιημένοι και περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Από την υγεία λοιπόν θα ξεκινήσουμε τη μεγάλη προσπάθεια για την κοινωνική ανατροπή, τη μεγάλη προσπάθεια για τη σωτηρία της κοινωνίας και των πολιτών από τα δεινά της μνημονιακής λέλαπας που βρήκαν τον τόπο μας τα τελευταία 5 χρόνια. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αυτά συγκεκριμένα πρακτικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ θερμά. Μάλιστα, είδαμε λοιπόν την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Υγείας, όπου